ένα κομμάτι αυτού του σάπιου, ένα κομμάτι αυτού του διεφθαρμένου, αυτού του σε κατρακύλα πολιτικού προσωπικού της χώρας. Αυτά είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος και μάλιστα θα θυμίσουμε Νίκο Πετρουλάκη, θα ξαναδούμε μάλλον, θέλω να το ξαναδούμε, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβεβαιώνοντας αυτό που μας έλεγε και ο Στέφανος Χίος, ο ίδιος έχει πει ότι τα είπε δηλαδή ότι τα Καναντέρ είναι παλιά, βγάζουν βλάβες. Για να το θυμηθούμε, για να το ξαναδούμε. Ένα αεροπλάνο το οποίο είναι παλιό και δύσκολο και βγάζει βλάβες, ειδικά για τους χειριστές των 2015 είναι κενά. Ένα αεροπλάνο το οποίο είναι παλιό και δύσκολο και βγάζει βλάβες, έπρεπε ωραία απόδειξη της υδροχικής αλλεργίας, αλλά επειδή ξέρω ότι πετάτε κενά. Ένα αεροπλάνο το οποίο είναι παλιό και δύσκολο και βγάζει βλάβες, ειδικά για τους χειριστές των 2015, που η βάθια εκτίμηση η δικιά μας η δουλειά είναι να σας υποστηρίζουμε έμπρακτα στη δουλειά την οποία κάνετε εσείς. Το στοχότερο με το να αντικαταστήσουμε τα καινούργια με τα καινούργια 5-15 είναι στο προγραμματισμό μας να είμαστε τους πρώτους οι οποίοι θα τα αποκτήσουμε. Καταρχάς τα 5-15 ακόμα δεν ξεκίνησε η παραγωγή τους. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δεν υπάρχουν οι παραγγελίες για να τα ξεκινήσει. Λέει θα κάνουμε ο Μητσοτάκης. Θα. Εγώ θέλω να επισημάνω κάτι, γιατί είδαμε προηγουμένως να πάω λίγο με τη σειρά, είδαμε τις δηλώσεις που έγιναν στον αποκόρονα των καμίων για τον σμιναγό του Μουλά. Κάτι αντίστοιχο γίνεται, Αντρέα, και στη Θεσσαλονίκη για τον αντιποσμιναγό του Στεφανίδη. Όπου εδώ πραγματικά από το πρωί βράζει πολύ για αυτό το οποίο συνέβη, δεδομένου ότι όλοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να ζητηθεί μια συγγνώμη τουλάχιστον για αυτά τα οποία γίνονται και δεν ήρθε κανένας να ζητήσει συγγνώμη από κανέναν. Και με τη συγγνώμη δεν γίνεται τίποτα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα δείχνανε κάτι ότι έχει γίνει ένα λάθος από το ελληνικό κράτος που δεν αντικατέστησε τα Καναντέρ. Και επίσης ξέρεις τι συνδικαίται εδώ. Συνδικαίται ακόμη και η δήλωση του κ. Λιβάνη, για την οποία ίσως να μιλήσουμε λίγο αργότερα και να τη σχολιάσουμε κι αυτή. Συζητιέται επίσης και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ένα Καναντέρ το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε κάνει 35 εκατομμύρια ευρώ. Το, όχι το 5-14, το 4-15. Όχι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Το 4-15, το προηγούμενο, το οποίο από αυτό έχουμε 7. Και λένε εδώ, λέγανε εδώ σήμερα, αυτοί που ήταν εκεί, που ήταν μαζί με τον, τον Στεφανίδη, το οποίο το χάσαμε, ότι γιατί λοιπόν να πάμε να αγοράσουμε τόσα Ραφάλ, 18, και να μην πάρουμε 16 Ραφάλ και να πάρουμε άλλα 8 Καναντέρ. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάρει τα Καναντέρ. Αυτό συζητάνε όλοι και τα λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι πετάνε και σβήνουν τις φωτιές. Αυτά λένε οι άνθρωποι που πετάνε και σβήνουν τις φωτιές. Και επίσης να επισημάνω και κάτι ακόμη. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο αντιποσμιναγός. Έχετε υπόψη σας. Ο αντιποσμιναγός παίρνει 1.235 ευρώ. Αυτά έπαιρνε ο Στεφανίδης. Και ο Μουλάς έπαιρνε 1.315. Αυτή είναι η μισθή. Και αυτοί εδώ όταν πετάνε το καλοκαίρι, πετάνε, κάνουν συνεχείς πτήσεις. Συνεχείς πτήσεις. Όσες πτήσεις και να κάνουν, το ανώτερο ποσό που φτάνουν είναι τα 1.880 ευρώ. Δεν μπορούν να πάρουν παραπάνω χρήματα και αυτά συμβαίνουν μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο όταν έχουμε φωτιές ή οτιδήποτε άλλο. Για 1.235 ευρώ πετάνε όλοι αυτοί. Το αντιποσμιναγό είναι κάτι αντίστοιχο με τον αντιπολογαγό στο στρατό ξηράς, για να καταλάβουν όλοι. Άρα λοιπόν έχει 1.235 ευρώ. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι στις καρμανιόλες που τους δίνει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης που είπε ότι αυτά τα αεροπλάνα πράγματι είναι έτσι, πετάνε για τη ζωή τους για 1.235 ευρώ. Εγώ έχω κόρη. Αν είχα αγόρι, δεν του επέτρεπα να μπει σε ένα Καναντέρ τέτοιο. Με τίποτα. Ούτε ο Μητσοτάκης θα επέτρεπε στο γιο του. Έχει δίκιο ο Βελόπουλος πάνω σε αυτό. Και την ίδια ώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή τα λες πολύ σωστά, Νίκο Πετρουλάκη, για τους μισθούς, η κυβέρνηση έφερε όμως νομοσχέδιο τώρα αυτές τις μέρες, με το οποίο δίνει πέραν το όλων των άλλων, ακόμα και στους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, γενναιότατες αυξήσεις. Όχι ότι παίρνουν λίγα, τα 4-4,5 χιλιάρικα τους θα κάνει 5,5-6, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι εκεί τώρα, έτσι πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους. Όταν ακριβώς οι μισθοί αυτοί, οι αποδοχές αυτές που μας λέει Νίκο Πετρουλάκη είναι ντροπής. Ντροπής. 1.235 ευρώ για να πετάω και να ρίξω, κινδυνεύω τη ζωή μου κάθε μέρα που μπαίνω στο 2.15, το οποίο έπρεπε να έχει αποσυρθεί, το οποίο στη Γερμανία το έχουν σε μουσείο. Να το δούμε και πάμε σε διάλειμμα, μιας και το είπες, έχουμε την εικόνα, πράγματι για μουσείο είναι.
πλέον. Μα είναι για μουσείο. Πάμε να δούμε και την εικόνα αυτό που λέει ο Νίκος Πετρουλάκης. Εδώ, στο μουσείο το έχουμε, κυριολεκτικά. Στο μουσείο. Από το 70 έχει να γίνει καινούργια, πότε να το πω, παραγωγή. Τώρα αυτό που λες, περιμένουν να μαζευτούν παραγγελίες, γιατί έχει κλείσει ουσιαστικά το κομμάτι αυτό. Δεν παράγονται, δεν φτιάχνονται πλέον τέτοια αεροσκάφη. Έχει κλείσει το κομμάτι αυτό και πρέπει να μαζευτούν πολλά για να αρχίσουν σιγά σιγά και ένα κάθε χρόνο και ο Θεός βοηθός. Στο μεταξύ. Μα ήρθε και η Καναδί και μας το είπα το 17. Κάντε παραγγελίες για να κλείσουν το εργοστάσιο και δεν έκανε κανένας όλη την Ευρώπη, ούτε εμείς κάναμε, ούτε η Ελλάδα έκανε. Και κανένας όλη την Ευρώπη και το κλείσαν το εργοστάσιο. Πάμε. Και τώρα περιμένουμε να ξανανοίξει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα συνεχίσουμε, έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στη συνέχεια. Πάμε.